Τι εγκαταστάσει τη Ενεργεία στη Νέα Καρβάλη Βάλας επισκέφθηκαν μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό τον καθηγητή Γεωλογίας Πετρελαίου Ανδρέα Γεωργακόπουλο, καθώς και φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου υπό τον καθηγητή κ. Μάρκο Ασαέλ, διευθυντή εργαστηρίου θεσμοφυσικών Ιδιωτήτων και περιβαλλοντικών διεργασιών. Οι φοιτητέ έλαβαν την απαιτούμενη εκπαίδευση ασφαλεία και ξεναγήθηκαν στι εγκαταστάσει επεξεργασία και αποθήκευση των αθράκων του εργοστασίου ΣΥΓΜΑ, έχοντας την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τι πραγματικέ συνθήκε παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στο μοναδικό παραγωγό συγκρότημα στη χώρα μας. Με αφορμή τη επισκέψη των φοιτητών, ο κ. Δημήτρη Γόντικα, διευθύνων σύμβουλο για δραστηριότητε τη Ενέργεια στην Ελλάδα, δήλωσε τα εξή. Νιώθουμε χαρούμενοι και υπερήφανοι κάθε φορά που υποδεχόμαστε του νέου επιστήμονε τη χώρα μα, αυτού που θα στελεχώσουν μελλοντικά το επιχειρήν και ειδικότερα τον τομέα τη έρευνα και ανάπτυξη υδρογοναθράκων στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Στόχο τη Ενέργεια είναι να παρέχει στη νέα γενιά όλε τι υψηλών προδιαγραφών προποθέσει και δεξιότητε για τη στον τομέα, αλλά και να διευρύνει τι προοπτικέ απασχόλησει μέσω τη ανάπτυξη που έχει δρομολογήσει τεχνολογηθεί στι νέε περιοχέ τη Δυτική Ελλάδο, για την οποία το επιτυχημένο παράδειγμα του Πρίνου αποτέλεσε αφορμή και σταθερό σημείο αναφορά. Υπεύθυνη για την οργάνωση των επισκέψεων τέλο των φοιτητών ήταν η Βασίλη Τσέτογλου, διευθυντή για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον σε Ελλάδα και Αδριατική, και ο Κώστα Ιωαννίδη, διευθυντή εγκαταστάσεων. Στην υλοποίηση των επισκέψεων συμμετείχαν ο διευθυντή γεωτρήσεων Βασίλη Τόμο, ο προϊστάμενο λειτουργία χερσαίων εγκαταστάσεων Νίκο Καρανάσο, ο εργοδηγό ασφάλεια Παναγιώτη Βέλκο, ο επόπτη λειτουργία χερσαίων εγκαταστάσεων Σάβα Δημητριάδη, αλλά και ο επόπτη ασφάλεια Θεοφάνη Αλμυρό. Την ίδια ώρα, στην κατηγορία εταιριών με κεφαλοποίηση έω 1 δισεκατομμύρια δολάρια, στο πλαίσιο εκδήλωση που ανατοποιήθηκε την 27 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, η ενέργεια είναι ιδιαίτερα χαρούμενη για την αναγνώριση τη σκληρή δουλειά και τη προόδου που έχει χαρακτηρίσει τι επιχειρήσει τη στη σύντομη πορεία από τη δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο του Λονδίνου μέχρι και σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ενέργεια στη διάρκεια τη εκδήλωση του Petroleum Economist χαρακτηρίστηκε ω μια ζωντανή απόδειξη του πώ μια εταιρεία μπορεί να σκέφτεται και να επιχειρεί ω μεγάλο όμιλο εφόσον πορεύεται με σύνεση. Ο διευθύνων σύμβουλο τη εταιρεία Μαθιό Ρίγα δήλωσε σχετικά. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την κατάκτηση αυτού του διακεκριμένου βραβείου που αποτελεί αναγνώριση τη σκληρή δουλειά και τη αφοσίωση τη ομάδα τη ενέργεια. Ο θεσμό των Petroleum Economist Awards επιβραβεύει πρόσωπα, εταιρείε και projects που συνιστούν την επιτομή τη τη αριστεία στην ενεργειακή βιομηχανία, διακρίνονται για την καινοτομία, την αυθεντικότητα και τι βέλτιστε πρακτικέ και δεσμεύονται για την προστασία του περιβάλλοντο και την ευημερία των εργαζομένων.